Γεια σας αγαπητοί φίλοι, η Ρωσική Ομοσπονδία θα μετακινήσει τα τακτικά πυρηνικά της όπλα κοντά στα δυτικά σύνορα της Λευκορωσίας, είπε ο πρεσβευτής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκορωσική Πρωτεύουσα, το Μίνσκ, τα φέρνουν πιο κοντά στο ΝΑΤΟ, μια κίνηση που πιθανόν να κλιμακώσει περισσότερο τη σύγκρουση Μόσχας-Δύση σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε τη διαρκή ενίσχυση των δυνάμεων του Κιέβου με δυτικά όπλα και μέσα. Αντίθετα, η Μόσχα κάνει την κίνηση αυτή. Το πρακτορείο λοιπόν υπενθυμίζει ότι στις 26 Μαρτίου ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία. Λευκορωσία και Ρωσία είναι μέρος κράτους της Ένωσης και βρίσκονται σε συνομιλίες για χρόνια για ακόμα περισσότερη ενσωμάτωση, μια διαδικασία που έχει επιταχυνθεί εφόσον η Λευκορωσία επέτρεψε στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει το έδαφος της πέρυσι για να στείλει στρατεύματα στον πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη. Τα όπλα θα μεταφερθούν στα δυτικά σύνορα του ενωσιακού μας κράτους, γεγονός που θα αυξήσει τις δυνατότητες εγγύησης της ασφάλειας, είπε ο πρεσβευτής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκορωσία Μπόρις Γκριζλόφ στην κρατική τηλεόραση του Μίνσκ. Αυτό θα γίνει παρά την κατακραυγή στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ρώσος πρέσβης δεν αποκάλυψε πού θα βρίσκονται τα όπλα, αλλά επιβεβαίωσε ότι μια εγκατάσταση αποθήκευσης, σύμφωνα με τις διαταγές του Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν, θα ολοκληρωθεί έως την 1η Ιουλίου και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Δυτική Λευκορωσία. Η Λευκορωσία υπενθυμίζουμε ότι συνορεύει με τη Λιθουανία και τη Λετωνία στα βόρεια και με την Πολωνία προς Δυσμάς. Αυτά αποτελούν και τη ανατολική λεγόμενη πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η οποία έχει ενισχυθεί με επιπλέον στρατιωτικό εξοπλισμό και στρατεύματα μετά τον πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες συμμαχικές χώρες προς το Κίεβο είπαν ότι ανησυχούν για το ενδεχόμενο η Μόσχα να στείλει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία και ο πρόεδρος Biden, ο πρόεδρος της Αμερικής, λέει ότι είναι ανησυχητικό. Ο πρόεδρος τώρα της Λευκορωσίας, Αλεξάνδρ Λουκασένκο, είπε την Παρασκευή ότι η Λευκορωσία θα επιτρέψει επίσης τη Ρωσία να αναπτύξει τους τρομερούς διπυρωτικούς βαλιστικούς πυράβλους στα εδάφη της, αν χρειαστεί. Μέχρι τα τέλη του 2024, αρχές του 2025, σχεδιάζεται να σχηματιστεί τμήμα υποβρυχίων ειδικού σκοπού, το οποίο θα είναι οπλισμένο με την υπερτορπίλη με την ελληνική ονομασία Ποσειδών, σαν μέρος των υποβρυχίων δυνάμεων του στόλου του Ειρηνικού, ανέφερε πηγή φύλλα προσκύμενη και κοντά στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Έχει ληφθεί απόφαση να σχηματιστεί τμήμα πυρηνικών υποβρυχίων ειδικού σκοπού στην Καμτσάτκα. Μιλάμε για το Δεκέμβριο του 2024 ή το πρώτο εξάμηνο του 2025, είπε, και υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις από ρωσικά μέσα. Υπενθυμίζουμε ότι το 2018, 5 χρόνια πριν, ο Ρώσος πρόεδρος μετέδωσε για πρώτη φορά την πληροφορία για τον Ποσειδώνα και είπε ότι είναι ένα εντελώς νέου είδους στρατηγικό πυρηνικό όπλο που τροφοδοτείται από δική του πηγή πυρηνικής ενέργειας. Τότε ο Πούτιν είχε πει ότι η τορπίλη έχει απεριόριστη εμβέλεια και μπορεί να λειτουργεί σε ακραία βάθη με ταχύτητα πολλαπλάσια από τις τορπίλες που εκτοξεύονται από συνηθισμένα υποβρύχια και άλλα σκάφη. Κλείνοντας, να εκφράσουμε την ευχή για ειρήνη, ασφάλεια και συνεργασία και σύγκληση ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση της Δύσης, δηλαδή ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, διότι η Ρωσία είναι χρήσιμη για την ευρωπαϊκή πολιτική και όταν υπάρχει αυτή η διαμάχη ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση της Δύσης, το ξαναλέω, τρίβει τα χέρια της η Κίνα, γιατί φθήρονται και οι δύο αντίπαλοι. Η Ρωσία είναι μια ευρωπαϊκή δύναμη και εκείνη, φθήρονται λοιπόν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και ανέρχεται η Κίνα, η οποία θα πάρει, έτσι όπως πάει με την οικονομική και στρατιωτική της άνοδο, την πρώτο καθεδρία στον κόσμο και θα τη χάσουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και εμείς ως Ευρωπαίοι φυσικά και ως Έλληνες αυτό δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Αυτά προς το παρόν, μην ξεχνάτε να κάνετε like, εγγραφή στο αγαπημένο σας κανάλι για να το διατηρήσετε έτσι πρώτο στον τομέα της αδέσμευτης ενημέρωσης, στον χώρο του διαδικτύου και όχι μόνο. Πριν κλείσω, να πω ότι κατά το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Μαυροβούνιο,
Ως τώρα πρόεδρος φιλοδυτικός Μίλο Τζουκάνοβιτς πήρε το 40% των ψήφων, ενώ ο αντίπαλός του Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, φίλος της Σερβίας, 60%. 36 χρονών ο Μιλάτοβιτς από την Ποντγκόριτσα, την πρωτεύουσα, μπήκε στην πολιτική πριν 3 χρόνια και αφού έγινε υπουργός οικονομίας και οικονομικής ανάπτυξης, σε κάθε περίπτωση τώρα φαίνεται ότι κερδίζει και έχει υποστηρίξει ανοιχτά ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στο Μαυροβούνιο και τη Σερβία, κάτι που κάνει να αχνοφαίνεται μία νέα, ίσως κάτι σαν μία νέα Ιουγκοσλαβία. Θα το δούμε. Λίγοι γνωρίζουν την εθνολογική σύσταση του Μαυροβουνίου, όπου υπάρχει ισχυρότατο εκεί το σερβικό στοιχείο. Αυτά λοιπόν έως τώρα, να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο σε όλους.